Σε συνέντευξη τύπου στο κέντρο της πόλης, ένας νέος θεατρικός οργανισμός παρουσίασε τα μέσα σχέδιά του για την τρέχουσα σεζόν. Αυτό που ουσιαστικά ήθελα να μεταφέρω και στη συνέντευξη τύπου είναι η νέα προσπάθεια που κάνουμε με την καινούργια εταιρεία που δημιουργούμε, Θέατρα Μακεδονίας, με τον διακριτικό τίτλο Θέαμα. Και όραμά μας ουσιαστικά είναι να αποτελέσει έναν πολιτιστικό φορέα της πόλης, να δώσει βήμα σε νέους, ταλαντούχους, υπέροχους καλλιτέχνες που έχουμε στην πόλη μας, να προσπαθήσουν να έχουμε ένα πλατή ρεπερτόριο από διάφορα είδη θεάτρου, όπως είναι το stand-up comedy, θεατρικές κωμωδίες, νέους συγγραφείς, Έλληνες συγγραφείς και ξένους, να πιάσουμε musical ίσως. Φέτος κάνουμε το Σκλαβί της Ξένιας Καλογεροπούλου και πάλι βέβαια στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη. Δεν θέλω να φανώ άδικη απέναντι στις άλλες δουλειές, οι οποίες ήταν εξίσου ικανοποιητικές για εμένα, αλλά νομίζω ότι φέτος έχω έναν άλλον ενθουσιασμό, γιατί μιλάμε για ένα παραδοσιακό παραμύθι από τη Σίμη, ελληνικό παραμύθι, και έχει μέσα πάρα πολλά στοιχεία που είναι πιο κοντά, ας πούμε, στις προτιμήσεις τις δικές μου. Μου θυμίζουν πολλά πράγματα από την παιδική μου ηλικία, από την παράδοσή μας που υπάρχει παντού γύρω μας. Στα μέσα Οκτωβρίου θα ανέβει στο Αριστοτέλειον η κωμωδία «Ο Θεέ μου», με πρωταγωνιστές τον Γρηγόρη Βαλτινό και την Κατερίνα Διδασκάλου. Μια τόσο μεγάλη παράσταση υπό την έννοια της ποιότητας των συντελεστών, και δημιουργήθηκε αυτή η παράσταση, θα την κάνω παραγωγή μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να έρχονται μεγάλες παραγωγές από την Αθήνα στην πόλη μας. Αυτό έτσι θέλαμε να το αλλάξουμε λίγο, να κάνουμε παραγωγή ένα έργο με πολύ μεγάλα ονόματα, να το πω έτσι απλά, που θα στηθεί και θα παιχτεί μόνο στην πόλη μας. Ακόμα ο οργανισμός θα φιλοξενήσει θεατρικά εργαστήρια για παιδιά.